Περίπου. Πάρα πολλά. Να έχω πάρει σύνταξη. Είμαι πια μια συνταξιούχα της δουλειάς. 38 περίπου χρόνια. Ναι, τόσο. Το 85 τελείωσα τη δραματική σχολή. Και αν βάλεις ότι έχω ένσημα, ξέρω, από το 83 που πρωτοδούλεψα έτσι. Ναι, είναι τόσα πολλά χρόνια. Καμιά φορά το λέω και δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι έχουν περάσει 38 χρόνια. Κοίταξε, θέλω να σου πω ότι η όλη σου πορεία είναι μια μαγική πορεία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει σύριαλ που να δω τώρα και να μην έχει παίξει καλά. Είχα μία, μπορώ να πω, πώς να το πω, ένα ένστικτο είχα στα σενάρια. Γιατί σε ένα σύριαλ το πρώτο και το βασικό είναι ο λόγος, το κείμενο δηλαδή, αν είναι καλό το κείμενο, ειδικά στις κωμωδίες. Γιατί τώρα αστείο δεν μπορεί να προκύψει κάνοντας αχλαμάρες, το καλό είναι να είναι γραμμένο. Και εγώ είχα την τύχη να παίξω σε πολύ ωραία σενάρια. Απέρριψες και πολλά. Απέρριψες. Πολλά. Ξέρανε ότι... Δηλαδή, απέρριψες και πολλά που ερχόταν και δίνανε και χρήματα καλά με αυτά τα σενάρια. Και καλά χρήματα και μεγάλες επιτυχίες απέρριψα εγώ. Ας πούμε, θα σου πω τι απέρριψα. Στο Μέγκα το 50-50, εμένα είχαν κάνει πρόταση στην αρχή, αλλά ήταν με μια διανομή μεγαλύτερης ηλικίας οι άντρες. Δεν μου είπανε δηλαδή τους συγκεκριμένους που παίξανε, που ήταν ο Μπουλάς, ο Πέτρος και ο Χαϊκάλης. Μου είπανε άλλης ηλικίας ηθοποιούς. Και είπα, μωρέ, μήπως δεν ταιριάζω εγώ με αυτούς, ξέρεις, σαν ηλικιακά, σαν αυτό. Και το αρνήθηκα. Και μετά, όταν είδα το τρέιλερ, αχ, γιατί δεν μου ξαναείπανε. Α, θέλω να σου πω ότι ουσιαστικά αλλάξανε τότε όλο ναι, το cast. Ναι, αλλάξανε το cast. Αλλά εσύ είχες πει όχι και δεν ναι, σε είχα ξαναπήραν. Ναι, όχι, δεν με ξαναπήραν. Και άλλα πολλά. Ας πούμε, ένα που τιμωρήθηκα πάρα πολύ είναι που ήρθα εδώ στο Αντένα και έκανα τα κορίτσια του μπαμπά. Ελένη! Τι είναι, Ανέστη? Θα είναι κάποιος θαυμαστής. Είσαι η αγάπη της ζωής μου. Ποιος κερατάς τα γράφει αυτά, ε? Έχω τόσους θαυμαστές, Ανέστη μου. Κοίτα, μην τα πάρω τώρα, έτσι, προς γιο σου. Δεν είναι κακό να έχουμε θαυμαστές. Ναι, αλλά προς γιο σου. Μαζέψω, Ελένη. Δεν θα μας καλάσει την οικογένεια η διασημότητα. Αφού ξέρεις ότι εγώ σ' αγαπάω, ε. Δεν το ξέρεις, ε. Δεν είχα κάνει τους λατρεμένους μου γείτονες στο Μέγκα. Αλλά και αυτό γιατί δεν το έκανα. Να εξηγήσω. Αν ψάξεις το βιογραφικό μου, είμαι η μόνη από τις κωμικές ηθοποιές, τις παλιές εννοώ, που δεν έχουν παίξει ξένο φορμά. Δηλαδή δεν ήθελα να μου στέλνουν ένα σενάριο ισπανικό. Με πήραν, ας πούμε, και μου λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα πορτογαλικό, ήταν ισπανικό, θα σου στείλουμε το σενάριο. Δεν θέλω, λέω, εγώ θέλω να μου στείλετε το ελληνικό σενάριο. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή τι κάνουν στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία. Ναι. Και γιατί θεώρησα ότι από την τηλεόραση δεν προκύψαν τόσοι σπουδαίοι συγγραφείς. Προκύψαν. Πολύ. 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 Γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν. Πώς ήταν η Δήμητρα η Παπαδοπούλου. Καλά, δεν το συζητάμε. Ο Ρέμας με τον Παπαθανασίου. Ο Ρήγας με τον Αποστόλου. Μεγάλα, μα και όχι μόνο. Η Μιρέλα η Παπαϊκονόμου. Δηλαδή, αν δεν δίνονταν σε όλο αυτόν τον κόσμο οι ευκαιρίες, πώς θα γινόταν. Συμφωνώ. Αλλά τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση. Ο Καμπουτζίδης, ξεχνώ τώρα. Καμπουτζίδης, ναι, πολλά ονόματα. Γιατί ναι, γι' αυτό και εγώ. Τον Πετρόπουλο. Με τα εγκλήματα, πόσα δεν έχει κάνει. Αζίζ, άστα και πήγαινε. Καλέ τι νύχια είναι αυτά, στην τηλεόραση βγαίνει. Πήγαινε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, πώς το μιλάς έτσι του ανθρώπου? Καλέ τι, να μου κρατάει τα χαλιά με βρώμικα νύχια? Για να δούμε τι λέει. Μετά την εκπομπή, εκεί που ξέρεις, φιλούρες Κοσμάς. Αχ, πού να τα βάλω? Εκεί που ξέρεις. Ωραία μάνα είσαι, μωρέ. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Η κόρη σου έχει τον αμάζευτο, τι θα γίνει? Με τον παντρεμένο, τι δουλειά έχει, μπορείς να μου πεις? Μίλα της. Α, για να σου πω, έχει και πατέρα. Αλλά θα μου πεις πότε νοιάστηκε ο πατέρας? Πιο πολύ ενδιαφέρθηκε ο Κοσμάς. Ο χαρακτήρας σου, πιστεύεις ότι έτσι τώρα περνώντας ναι, τα χρόνια. Ναι, ναι. Γελάσαι. Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε περίπτωση να ήταν παράξενος κάποιες φορές και να ήταν αποτρεπτικός για κάποιους? Δηλαδή, όχι, δεν ήταν εύκολη, Ελένη. Τη λύση μου την έδωσε η Μιμή Ντενίση, μου λέει η Ελένη, η οποία και με λατρεύει γιατί είχα δουλέψει μαζί της. Όχι, βέβαια, δεν έχουμε παίξει μαζί, ήταν παραγωγός η Μιμή. Έπαιζα εγώ με τον Άλκη, αυτό που είδες, το μυστήριο Mr. Love. Τι φανταστική παράσταση. Τέλος πάντων, και μου έλεγε η Μιμή, Ελένη,
Είσαι ο τέλειος επαγγελματίας. Δεν δημιουργώ κανένα πρόβλημα, αλλά θέλω να κάνω τη δουλειά μου πάρα πολύ σωστά. Ναι. Αυτό είναι ενοχλητικό. Αυτό είναι. Είναι ενοχλητικό. Ναι, είναι ενοχλητικό. Δηλαδή, έχει φτάσει στα αυτιά σου, ας πούμε, να λένε μην την πάρετε την Ελένη, γιατί θα μας. Α, πάρα πολύ. Τότε μου έλεγε η Μιμή Ντανίση, μου λέει: δεν έχεις ιδέα, Ελένη, πόσοι με πήραν τηλέφωνο και μου είπανε μην πάρεις την Καστάνη για να παίξεις τότε με τον Άλκη σε αυτή την παράσταση. Με πήρε λέει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ δεν ασχολούμαι όμως με αυτά. Ας λένε κάτσε, ό,τι θέλουν. Γιατί τι τους νοιάζει τους άλλους να πάρουν, μην πάρεις την Καστάνη, τι, ότι θα σας πρίξει, ας πούμε. Δεν ξέρω, βρε Γρηγόρη, είναι θέμα. Γιατί σαν ηθοποιό, όποιος πει ότι η Καστάνη δεν είναι καλή ηθοποιός, λέει ψέματα. Αυτό το λέω και το λέω μπροστά σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα μου λέγανε Γρηγόρη υπερβολικό ή Γρηγόρη το λες γιατί είναι καλεσμένη. Δεν υπάρχει, έτσι. Θεωρήσατε την top ομάδα γυναικών, εννοώ για την ηλικία σου και για τα χρόνια που έχεις παίξει, έτσι. Δεν μπαίνω τώρα εγώ στα κοριτσιά 25 και 30 χρονών. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ποιο μπορεί να πάρει, ρε παιδί μου, ένα τηλέφωνο. Πολύ και εγώ δεν ρώτησα. Γιατί είμαι ευγενικό παιδί και δεν ρωτάω ποτέ τέτοιε λεπτομέρειε. Πήγε πολύ καλή παράσταση, είχε σκίσει. Ναι, τρομερά. Αλλά η Μιμή μου το έλεγε. Μου λέει, Ελένη, ξέρει πόσοι με πήραν τηλέφωνο και μου είπανε να μην την πάρει την Καστάνη. Γιατί βέβαια υπάρχει και ένα. Έχει πάρει ποτέ, Ελένη, τηλέφωνο να πει μην πάρει ποτέ κάποιον. Ποτέ στη ζωή. Και εγώ στη ζωή δεν έχω να πάρει. Να σου πω κάτι, Γρηγόρη μου, τι έκανα εγώ. Και το δίνω και εσά συμβουλή στου νεότερου. Μου λέγε, όπω σου εξηγώ, γιατί δεν πήγα στο 50-50, μου λέγανε θα παίξει το τάδε με τον Γρηγόρη Ανανάουτογλου. Πες ότι εγώ δεν σε ήθελα εσένα να παίξω μαζί σου. Ναι. Εγώ έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα το κάνω γιατί έχω μια άλλη πρόταση. Δεν έλεγα ποτέ μην πάρετε τον Γρηγόρη. Πόσο δεν έτρωγα έχεις. Δηλαδή του αλωνού το ψωμί, δεν έχω φάει ποτέ. Εγώ δεν πήγαινα στις δουλειές, έχοντας και εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι κάτι άλλο θα πει. Να ξέρεις ότι και θα το πω αυτό και είναι και πολύ μεγάλη αμαρτία. Έχω και εγώ πολλές φορές παρεξηγηθεί με κάποιους ανθρώπους και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε αυτός που μάθαμε ότι έχεις μαλώσει ήρθε από εδώ και θέλει ας πούμε να του κάνουμε μια συνέντευξη ή οτιδήποτε άλλο. Και λέω. Δεν έχει καμία σχέση το ότι μάλωσα εγώ. Εγώ μπορεί να μην θέλω να τον ξαναδώ. Ναι. Εγώ μπορεί να θέλω να τον ξαναμιλήσω. Ναι. Αλλά έχει. Η δουλειά είναι η δουλειά ιερό πράγμα. Ακριβώς. Θα σταματήσω εγώ τη δουλειά κάποιου επειδή απλά δεν μιλάω. Και εγώ...